Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Καραπανάγο για τη συνδρομή του που έφερε με τους Απόστατους μαζί αυτό το συνέδριο εδώ πέρα στο Λουτράκι. Πάνω από 200 σύνεδροι θα μείνουν κάποιες μέρες, είναι διαφήμιση για τον τόπο μας. Να τον ευχαριστήσω το ότι προσκλήθηκαν εδώ. Υπάρχει και ένα τραπέζι απόψε για τους Απόστατους των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό είναι ευχάριστο, είναι διαφήμιση του τόπου μας για άλλη μια φορά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο στην Ένωση Αποστράτων το ότι διαλέξαν από την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, το Λουτράκι για να έρθουν εδώ πέρα να κάνουν το συνέδριο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους Απόστρατους και τον Γιάννη τον Καραπανάγο που ήταν πολύ κυρίαρχη συμβολή του για αυτό το συνέδριο. Κύριε Καραπανάγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, όχι στο πλαίσιο της ανταπόδοσης και της δημοτυπίας και των δημοσίων σχέσεων, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο τον κύριο Γιόνι, διότι άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ομοσπονδίας του Προέδρου κύριου Βαγγέλη Χρυστακόπουλου, αλλά και της Ένωσης Νομού Κορινθίας, αμέσως ανταποκρίθηκε. Γίνεται αυτό το συνέδριο εδώ μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Κορινθία, το συνέδριο δηλαδή της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, και είναι χαρά μας και τιμή μας να φιλοξενούμε συναδέλφους, θα μου επιτρέψετε να πω εγώ, από όλη την Ελλάδα. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι πάνω από 200 συνάδελφοι, εκλεκτοί συνάδελφοι που ήρθαν εδώ για να διατρανώσουν ότι δεν είναι απόστρατοι και απόμαχοι της ζωής, αλλά διεκδικούν τα δικαιώματα για τις νέες γενιές των αστυνομικών. Κύριε Καραπανάγο, η προσφώνηση προς την παρουσία σας εδώ για την παρουσία σας ήταν ως αντιδήμαρχο του Τρακίου Παραχώρας Αγίων Ορθοδόρων. Ξέρουν κάτι στην Παρασά που δεν ξέρουμε εμείς? Ήτανε, προσέξτε, ήταν ελεκτικό. Αντί του Δημάρχου και είπαν αντιδήμαρχος. Καταλάβατε, ήταν ελεκτικό. Ήτανε... Κύριε Δήμαρχε, γιατί φύγατε, θα μας πείτε εδώ τι γίνεται? Να μας πείτε και την άποψή σας. Δεν το ακούσατε, δεν ήσταν εδώ, αλλά η προσφώνηση για την παρουσία του κυρίου Καραπανάγου ήταν ως αντιδήμαρχος. Στην πολιτική ζωή του τόπου όλα μπορεί να συμβούν. Δεν θέλω να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να ευχαριστήσω μόνο το φίλο, το συμμαχητή, το Γιάννη τον Καραπανάγο, τον πολιτικό μου αντίπαλο, το ότι με τη βοήθειά του και αυτός, με την Ένωση Μαζί Αποστράτων, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, που ήρθε αυτό το συνέδριο εδώ πέρα στο Λουτράκι, είναι διαφήμιση για τον τόπο μας. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Άλλωστε, έχετε αποδείξει και οι δύο και στο παρελθόν, αλλά και τώρα, ότι αυτό που σας ενδιαφέρει και τους δύο είναι το κοινό καλό της περιοχής. Η προβολή του τόπου μας και οπωσδήποτε αποτελεί το Λουτράκι ένας τουριστικός προορισμός, και οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, είμαι βέβαιος ότι θα επισκεφθούν και κατηδίαν για διακοπές το Λουτράκι και τον τόπο μας. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι το 23ο συνέδριο. Επειδή άκουσα την ερώτηση που υποβάλλατε στους δύο προλαλήσαντες, έχω διαπιστώσει οι δύο ισόμασοι ότι και οι δύο αγαπάνε το Λουτράκι. Οπότε δύο αγάπες μαζί την κάνουν πιο δυνατή. Αυτό, αν λέει κάτι, θα δείξει στις επόμενες εκλογές. Σημασία έχει ότι δίπλα μου αυτή τη στιγμή έχω το φίλο του Γιάννη τον Καραπανάγο. Ήμασταν στη σχολή αξιωματικών μαζί. Ξέρω ότι πόσο αγαπάει και τους συναδέλφους και το Λουτράκι. Το Λουτράκι είναι ένας τουριστικός προορισμός. Όταν πήρα την απόφαση και την έκρινε ομόφωνα το Διοικητικό μου Συμβούλιο να κάνουμε εδώ το συνέδριο, το αποδέχτηκαν φαντών όσοι όλη την Ελλάδα. Είμαστε περίπου 200 συνέδριοι από όλη την Ελλάδα. Θα γίνουμε πρεσβευτές της ομορφιάς του Λουτρακίου σε όλη την Ελλάδα. Θα προτρέψουμε συναδέλφους να έρθουν για διακοπές εδώ και στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Παράλληλα, το συνέδριό μας είναι να εξάγει κάποια συμπεράσματα. Συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις διεκδικήσεις μας, συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι εμείς ποτέ δεν αισθανθήκαμε απόστρατοι. Είμαστε πάντα θεματοφύλακες αρχών και αξιών, όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, αλλά ταυτόχρονα και αγωνιστές των δικαιωμάτων μας. Μας έχουν στερήσει οι διαχρονικά κυβερνώντες αρκετά από τα δικαιώματά μας. Αυτά κοιτάμε να τα ανακτήσουμε. Μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, της ανταλλαγής απόψεων, της κατάθεσης προτάσεων και της αναζήτησης λύσεων. Συνδράμουμε και στην κοινωνική συνοχή και στην ασφάλεια του Έλληνα πολίτη με τον τρόπο μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το Δήμο Λουτρακίου και το Δήμο Κορινθίων, αλλά και τον παριστάμενο φίλο Γιάννη Καραπανάγου, που συνέβαλε και αυτός με τον τρόπο του.
Είναι για μένα ένα θέμα τιμής να πετύχει το συνέδριο. Θα πετύχει το συνέδριο και θα φύγουμε με τις καλύτερες αναμνήσεις από το Λουτράκι. Σήμερα βρίσκομαι εδώ στο Λουτράκι, στο 23ο συνέδριο των Αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας. Πανελλήνιο συνέδριο, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Παναγιώτη Νίκα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το συνέδριο γίνεται εδώ στον τόπο μας, που έχει πολλές φυσικές ομορφιές, ιδιαίτερα στο τουριστικό Λουτράκι. Από μία πλευρά λοιπόν, όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας και οι οικογένειές τους γνωρίζουν την Κορινθία και την περιοχή μας και το Λουτράκι, αλλά ταυτόχρονα είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μας προστάτρευαν σε όλη τους τη ζωή και τώρα είναι πάρα πολύ χρήσιμοι σε όλους τους τομείς. Γνωρίζομαι πάρα πολλούς που ασχολούνται είτε με συλλόγους, είτε με πολιτιστικούς τομείς, είτε με εθελοντικές οργανώσεις. Οι άνθρωποι που έχουν μάθει να προσφέρουν, πάντα προσφέρουν. Καλή επιτυχία και καλά αποτελέσματα στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Αποστράτων.